Είναι η πρώτη φορά που σηματοδοτείται ο δρόμος θυσίας για παιδιά ηλικίας δημοτικού και είναι ιδιαίτερα σημαντικό και μετά από αυτή την πολύ μεγάλη ανταπόκριση των παιδιών τα οποία εντρυφούν σε κάτι το οποίο πραγματικά είναι δρόμος θυσίας. Θα ξεκινήσουν σήμερα από την πύλη, θα πάνε στην πλατεία, θα τερματίσουν στο Ερώ. Ουσιαστικά είναι ένας δρόμος 1000 μέτρων, όσο προβλέπουν και οι διεθνείς κανονισμοί για αυτή την ηλικία. Θα τρέξουν ξεχωριστά αγόρια, ξεχωριστά κορίτσια και πιστεύουμε ότι είναι μια πολύ καλή αρχή και σήμερα είναι στο τοπικό επίπεδο Δήμου και ελπίζουμε και ευελπιστούμε από το χρόνο να πάρει πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Έχουμε συμμετοχές και εκτός περιοχής. Για την ώρα λίγες, γιατί δεν είχε γίνει και ιδιαίτερα γνωστό, αλλά και έχει ξεκινήσει και φέτος και μάλιστα με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Έτσι. Τα πάτε καλά, θα δείτε και θα σας αρέσει. Τώρα, δεν χρειάζεται να έχουμε άγχος. Ο καθένας θα τρέξει όπως μπορεί και όσο μπορεί. Και αν κουραστούμε, περπατάμε. Εγώ θα με φέρνω κανστά με όλοι. Δεν θα με περάσετε. Γιατί είμαι γρήγορος γι' αυτό. Λοιπόν, θα πηγαίνω μπροστά με το ποδήλατο. Εσείς θα ακολουθείτε την ίδια διαδρομή. Καθαρά χέρι ψηλά το ένα. Ορκιζόμαστε ότι προσερχόμαστε να αγωνιστούμε στον δρόμο θυσίας αθλητικά, τίμια και ευσυνείδητα, στηριζόμενοι στις δυνάμεις μας και στην βοήθεια του Θεού. Η δε συμμετοχή μας αποσκοπεί στην απόδοση τιμής στους οξοδίτες της Ιεράς Πόλης Μεσολογίου. Λοιπόν, εκενώστε το χώρο. Λάβετε θέσεις. Μπράβο, παιδιά! Τρίτος, Κουτσοσπύρος Άγγελος, Δημοτικό Σχολείο Ευηνοφορείο. Πρώτη, Κατοχιανού Ιωάννα, Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογίου. Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογίου. Δύο. Δεύτερη, Φλόρο Μαρίνια, Πρώτο Δημοτικό Σχολείο Μεσολογίου. Εδώ κοιτάτε, εδώ. Τρίτη, Αντωνοπούλου.